Αγκαλιές, φιλιά και δάκρυα ανακούφισης. Έλληνες που έζησαν τον εφιάλτη στο Ισραήλ επιστρέφουν στην πατρίδα με τους συγγενείς τους να είναι εκεί για να τους υποδεχθούν. Μία από αυτούς, η Ντέζι Βαρσάνο, σπούδασε στην Ιερουσαλήμ και έκανε οικογένεια εκεί τα τελευταία 13 χρόνια. Μητέρα τριών παιδιών περιγράφει σκηνές που σοκάρουν. Έπρεπε να τρέχουμε στα καταφύγια. Πολλοί φίλοι μας ενέβαζαν post στο Facebook, στο Instagram, ότι φίλοι τους δεν τους βρίσκουν, δεν τους απαντάνε στο τηλέφωνο. Όπως λέει, δεν έβγαλε εισιτήριο επιστροφής και δεν έχει σκοπό να γυρίσει στο Ισραήλ, εάν δεν ηρεμήσουν τα πράγματα. Ευτυχώς τα παιδιά μας είναι μικρά. Ο μεγαλύτερος είναι 4, οπότε δεν πολύ καταλάβαινε ακόμα τι συμβαίνει. Κάθε φορά που ακούγονταν οι σιρήνες, νόμιζε πως είναι ασθενοφόρο και έτσι συνεχίσαμε να λέμε κι εμείς. Ο εφιάλτης όμως δεν έχει τελειώσει για αρκετούς Έλληνες, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν αεροπορικό εισιτήριο και είτε δεν βρίσκουν, είτε πρέπει να το χρησιμοποιήσουν. Αν σας πω πάλι το κόστος του εισιτήριου, θα μου πείτε είσαι τρελή μάλλον. 1.000 ευρώ αύριο για Λευκοσία. Στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ επικρατεί το αδιαχώρητο. Ο Ιωνάθαν Ιατρού, πατέρας δύο αγοριών, 6,5 ετών, προσπαθεί να επιστρέψει στην Ελλάδα από την Κυριακή, αλλά δεν τα έχει καταφέρει. Από χθες φιλοξενείται σε σπίτι συγγενών του για να είναι κοντά στο αεροδρόμιο. Δεν θα ήθελα να φύγω γιατί είναι το σπίτι μου. Τι να κάνω, να μείνω και να έχουν τα παιδιά μου θέματα, δεν υπάρχει λόγος. Το κάνω πιο πολύ για τα παιδιά μου. Ο Ιωνάθαν, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με το Open, δέχθηκε τηλεφώνημα από την ελληνική πρεσβεία. Λίγο γιατί μιλάω με την πρεσβεία, ναι. Και άκουσε με ανακούφιση ότι προγραμματίστηκε ειδική πτήση για την Ελλάδα τα ξημερώματα. Ευτυχώς. Ωραία. Ήταν γούρικη η σύνδεση μας. Ναι. Η προσπάθεια των ελληνικών αρχών για τον επαναπατρισμό Ελλήνων είναι συνεχής.